Είμαστε στην Αλφα προς Κορινθίους επιστολή. Διαβάσαμε την τελευταία Τετάρτη από το κεφάλαιο 4. Θα σχολιάσω λίγο από το 6 κεφάλαιο μέχρι και το 8 και μετά συνεχίσουμε από το 9 εδάφιο. Ταύτα δε αδελφοί, μετέφερα παραδειγματικώς εις εμ' αυτόν. Σελίδα 1009 είναι, αδελφοί. Και στον Απολλό δια σας. Δια να μάθετε δια του παραδείγματος ημών να μην φρονείτε υπέρ ό,τι είναι γεγραμμένον, δια να μην επέρεστε εις υπέρ του ενός κατά του άλλου. Βέβαια, όλα αυτά τα οποία γράφει εδώ πέρα, αδελφοί, ευχαριστούμε τον Θεό, είναι προς όφελός μας. Για να γνωρίζουμε κι εμείς πώς να φερθούμε, να συμπεριφερθούμε ο ένας προς τον άλλον και προπάντως προς τους αδελφούς οι οποίοι κοπιάζουν και υπηρετούν στο έργο του Θεού. Από ό,τι έχω καταλάβει, αδελφοί, από όλα αυτά που τους γράφει, τα γράφει με στεναχώρια προς τους αδελφούς αυτούς της Κορίνθου και με λύπη βέβαια, με θλίψη μέσα του. Ενώ προς τον καιρό και αυτοί έπρεπε να ήταν διδάσκαλοι για να γνωρίζαν το θέλημα του Θεού, ποιο είναι το αγαθό, το τέλειο και ευάρεστο, αρχίζανε και ασχολούνταν με άλλα πράγματα, όχι μετά του Θεού. Ασχολούνταν με το ένα, με το άλλο, με τον έναν, με τον άλλον. Είχε προσκοληθεί η καρδιά του σε ανθρώπους, υψώνανε ανθρώπους, επενούσαν ανθρώπους, εγκομιάζαν ανθρώπους. Αυτό το οποίο δεν θέλει ο Θεός και δεν το περιμένει από εμάς, αδερφοί. Ο Κύριος ξέρει τι λέει για μας όλους. Εσείς πάντες λέει είστε αδερφοί. Ισότιμο πίστη λάβαμε, ισότιμο σωτηρία λάβαμε, το αυτό πνεύμα λάβαμε. Όλοι βαφτιστήκαμε στο όνομα του Χριστού, όνομα του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Δόξα στον Κύριο. Βέβαια ο Θεός δεν κάνει διακρίσεις όσον αφορά τη σωτηρία μας, αδερφοί, όσον αφορά τον άντρα ή τη γυναίκα. Δεν κάνει διακρίσεις πάνω σε αυτό. Δεν κάνει καμία διάκριση. Τις διακρίσεις τις κάνουμε εμείς. Επειδή έχουμε χάσει το δρόμο μας, έχουμε χάσει τον προσανατολισμό μας και στο τέλος να προσέξουμε και να φοβηθούμε μην χάσουμε και τον προορισμό μας που είναι ο ουρανός, αδερφοί. Ο σκοπός της εκκλησιάς μας είναι αυτός, αδερφοί, να δούμε μια μέρα τη δόξα του Θεού και να δούμε το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Δεν είναι τίποτα άλλο. Όλα αυτά σας τα έγραψα, λέει, παραδειγματικώς, ανέφερα το όνομά μου, λέει, και το Απολλό. Παράδειγμα σας έδωσα από εμάς. Για τον εαυτό του και για τον Απολλό, λέει, αδερφοί, ότι και ο φυτεύων και ο ποτίζων είναι εν. Ο Θεός όμως είναι ο αυξάνων. Αυτό σημαίνει ότι σαν συνεργάτες στο έργο του Θεού ήταν ενωμένοι και αγαπημένοι. Γιατί η αλήθεια είναι, αδερφοί, είτε χαρίσματα μας έδωσε ο Θεός, είτε διακονίες, για το ένα σκοπό εργαζόμαστε. Και όλα τα μέλη του σώματος του Χριστού για ένα σκοπό συνεργάζονται και εργάζονται για την αύξηση του σώματος του Χριστού που είναι η Εκκλησία. Αυτό είναι ο σκοπός, δεν είναι τίποτα άλλο. Δεν εργάζεται ο καθένας για να πάρει δόξα από τους ανθρώπους, για να φανεί μεταξύ των αδερφών ή των ανθρώπων, να αποκτήσει μια φήμη, να αποκτήσει ένα όνομα, αδερφοί μου, ώστε οι άνθρωποι να τον υψώνουνε, να τον καμαρώνουνε. Δεν είναι αυτός ο σκοπός. Και ξέρετε, περισσότερο κινδυνεύουν οι χαρισματούχοι, αδερφοί, και τα αδέρφια που έχουν λάβει, που έχουν λάβει από το Θεό πολλά, αδερφοί. Γιατί λέει ο Κύριος στο λόγο του, εις όντι να εδόθησαν πολλά, πολλά θέλουν συζητηθεί. Άμα έλαβες πολλά μέχρι τώρα, αδερφέ, ο Κύριος περιμένει από σένα καρπό να φέρεις. Πολύ καρπό και ο καρπός σου να μένει. Δόξα στον Κύριό μας. Γιατί ο Θεός μας τα έχει δώσει όλα ως προς ζωή και ψεύδια. Δεν μας έχει στερήσει τίποτα, αδερφοί. Και στους Κορινθίους, λέει ο Απόστολος Παύλος στο πρώτο κεφάλαιο, δεν υστερείστε ουδενός χαρίσματος, πνευματικού χαρίσματος. Βεβαίως. Δεν είχαν στέρηση των ευλογιών. Τους τα είχε δώσει ο Θεός όλα, αδερφοί μου. Αλλά το πρόβλημα δεν είναι ο Θεός, ούτε ο αδερφός ο Παύλος, ούτε ο Απολλός. Το πρόβλημα ήταν μέσα σε αυτούς, μέσα στις καρδιές τους, αδερφοί. Και καλά είναι σαν άνθρωποι και σαν πιστοί να ερευνάμε τις καρδιές μας. Τι έχουμε μέσα στην καρδιά μας? Τι φιλοξενούμε μέσα στην καρδιά μας? Τι σκέψεις, τι βλέψεις έχουμε για τον εαυτό μας πρώτα?
Γιατί όλες οι εκβάσεις της ζωής μας προέρχονται μέσα από την καρδιά μας, αδερφέ. Το επίκεντρο του ανθρώπου είναι η καρδιά. Δόξα στον Θεό. Και ο Θεός ζητάει πρώτα την καρδιά από τον άνθρωπο. Η μου λέει, δώσε την καρδιά σου σε μέ. Γιατί, Κύριε, να τη δώσω σε σέ? Γιατί? Να του δώσουμε τη λίθινη καρδία, να την αποσπάσει ο Θεός και να μας δώσει τη σαρκίνη καρδιά, αδερφοί, η οποία είναι κατά το θέλημά του, κατά το λόγο του, κατά τα σβουλάς του. Μια καρδιά σαρκίνη, η οποία δέχεται το λόγο του, αδερφοί μου, αγαπάει το λόγο του, αγαπάει τους αδερφούς. Συντετριμένη καρδιά, πνεύμα ταπεινό. Αυτό είναι το οποίο ο Θεός θέλει να δώσει στον καθένα από εμάς. Θέλει να μορφωθεί ο Χριστός μέσα μας, αδερφοί. Να φανεί ο Χριστός άντρας δυνατός στη ζωή μας. Όχι ο 12χρονος Ιησούς Χριστός, που όταν τον ψάχνανε στα Ιεροσόλυμα, όταν το χάσανε, αδερφοί, τον ψάχνανε για 3 ημέρες και δεν τον βρίσκανε μεταξύ των συγγενών και των γνωρίμων. Αλλά ο Χριστός, όταν ήταν μεταξύ των διδασκάλων, αδερφοί, μέσα στο ιερό εκεί πέρα, αδερφοί μου, και τους έκανε ερωτήσεις. Τους άκουγε προσεκτικά. Δόξα στον Κύριο. Τέτοια καρδιά και εμείς πρέπει να έχουμε, αδερφοί, να είμαστε διψασμένοι και πεινασμένοι για τη δικαιοσύνη του Θεού, και αυτός είναι ο οποίος θα μας χορτάσει, θα μας ψωμίσει, θα μας ξεδιψάσει. Ο Κύριος θα χορτάσει την καρδιά μας, αδερφοί, με το μάνα το ουράνιο, με το λόγο του Θεού. Δεν εξαρτάται από τον λαλούντα, ούτε από τον κηρύττοντα πολλά. Τα περισσότερα εξαρτούνται από την καρδιά μας. Τι θέση παίρνει η καρδιά μας, αδερφοί? Γι' αυτό και στο λόγο του Θεού το Πνεύμα το Άγιο μιλάει κατηγορηματικά και λέει, μην εξουθενείτε τον λαλούντα. Γιατί πολλές φορές, αδερφοί, βλέπουμε στο πρόσωπο ανθρώπου και τον εξουθενούμε. Και ποιος είναι αυτός? Και γιατί αυτός? Αυτά είχε πάθει ο αδερφός ο Παύλος εδώ, σε αυτές τις περιπτώσεις. Άμα προχωρήσουμε παρακάτω, θα καταλάβετε, αδερφοί, το τι συνέβαινε. Όταν ο άνθρωπος βλέπει σε άνθρωπο, αδερφοί, κάποια στιγμή θα σκοντάψει σίγουρα. Κάποια άλλη στιγμή θα απαγοητευτεί σίγουρα. Κάποια άλλη στιγμή, αδερφοί, θα τα βάλει με τον άνθρωπο, θα τα βάλει με ανθρώπους και θα τα βάλει στο τέλος και με τον Θεό. Ο Θεός να μας φυλάξει, αδερφοί. Ο Θεός να μας φυλάξει. Λέει, για να μην φρονείτε, λέει, για να μην επέρεστε, δηλαδή να μην υπερηφανεύεστε ο ένας κατά το άλλο. Ότι εγώ είμαι του Παύλου, εγώ το Απολώ, εγώ το Κυφά. Ότι εγώ τα ξέρω καλύτερα. Α, ξέρεις τι διδάσκαλο έχω εγώ? Ξέρεις τι πνευματικό έχω εγώ? Μάλιστα, αδερφοί. Ο πνευματικός μας πατέρας και διδάσκαλος είναι ο Κύριος, αδερφοί. Το ξέρετε? Ο οποίος μας διδάσκει, αδερφοί μου, δια του Πνεύματος του Αγίου. Το Πνεύμα το Άγιο είναι σήμερα ο διδάσκαλος, αδερφοί. Είναι ο αντιπρόσωπος του Θεού επί της γης και διδάσκει και πρέπει να διδάσκει μέσα στις εκκλησίες. Βεβαίως, και να διδάσκει εμάς προσωπικά. Να παίρνουμε προσωπικά τα μαθήματα όλα. Μην ακούσουμε κάτι το οποίο, αδερφοί, μας έπιασε σε κάτι, σε μια δυναμία, σε μια πτώση, σε μια αμαρτία. Μην το σμπρώξουμε αλλού. Αυτό δεν είναι για μένα, είναι για σένα. Αυτό δεν είναι για μας, είναι για κάποιους άλλους. Για μένα και για σένα και για όλους μας είναι ο λόγος του Θεού, αδερφοί. Το ξέρετε? Όταν πάμε σε ένα τραπέζι να φάμε, όλα τα εδέσματα μπορούμε να τα γευτούμε και να τα δοκιμάσουμε. Συμφωνείτε? Τι από εγώ, αυτό είναι για μένα, εγώ θα φάω τη τουρτίτσα, άλλος λέει θα φάω το κερασάκι. Ο άλλος λέει θα φάω αυτό, θα φάω το ένα, θα φάω το άλλο. Όλα είναι στην εξουσία, αδερφέ. Όλα είναι στην εξουσία μας. Όσον αφορά τα πνευματικά, όσον αφορά τα κοσμικά και τα επίγεια, όλα είναι στην εξουσία μας, αλλά όλα δεν μας συμφέρουν. Προσέξτε. Τα πνευματικά μας τα δίνει ο Θεός, εάν εμείς τα ζητήσουμε, αδερφοί. Αλλά να προσέξουμε, μην φτάσουμε σε ένα επίπεδο γνώσεως και να μην μας διαφέρει, ότι η γνώση φυσεί τον άνθρωπο, τον καθιστά υπερήφανο. Γιατί όταν ο άνθρωπος, αδερφοί, αποκτήσει κάτι και πάρει κάτι και από τον Θεό ακόμα, προσπαθεί να συγκρίνει τον εαυτό του με κάποιους άλλους. Εγώ τα ξέρω καλύτερα. Εγώ το βρίσκω πιο γρήγορα τα εδάφια. Εγώ ξέρω που είναι το κάθε εδάφιο. Εγώ τα λέω στη σειρά τα πράγματα. Αυτός πάει εδώ, πάει εκεί, πάει δεξιά, πάει αριστερά. Όταν κινείται από το Πνεύμα το Άγιο, αδερφοί, όπου τον οδηγεί το Πνεύμα το Άγιο θα σε πάει. Θα μας πάει ο Λόγος του Θεού. Γιατί αυτό θέλει να μας διδάξει. Γιατί είμαστε μέλη πολλά, αλλά ένα σώμα. Οι καρδιές είναι διαφορετικές. Αν ο Κύριος μας έχει δώσει τη δικιά του καρδιά, την σαρκίνη καρδιά,
Κι όμως δεν πάβουμε να είμαστε άνθρωποι, αδερφοί. Με λάθη, με λατώματα, με σφάλματα, με αδυναμίες. Είμαστε. Γιατί αυτό το σώμα, το οποίο είναι από χώμα, έχει αδυναμίες πολλές. Απαιτήσεις πάρα πολλές. Έχει. Πρέπει να το παραδεχόμαστε ότι έτσι είναι τα πράγματα, αδερφοί. Και ξέρετε κάτι, αδερφοί, πού ο Θεός σε ευαρεστείτε. Και το λέει ο Απόστολος Παύλος στη Β' Επιστολή. Ξέρετε τι το λέει ο Κύριος όταν ζητούσε να λάβει θεραπεία. Είχε σκόλοπα Σάτανα ο οποίος τον εράπιζε, λέει. Όταν πήγαινε η καρδιά να φουσκώσει, έτρωγε μία, τον έβλεπε μετά χαμήλωνε. Γιατί πρέπει να τρώω καμία για να χαμηλώνω. Γιατί, αδερφοί. Εδεήθη, λέει, τρεις προς τον Θεό. Τρεις φορές, λέει, ζήτησα να με ελευθερώσει από αυτό το βάσανο. Είχε σωματική αρρώστια, κάτι είχε, αδερφοί. Αλλά ο Κύριος τον είπε, Παύλε, αρκεί η χάρη σου σε μένα. Του λέει, φτάνει. Εν τη αδυναμία σου φαίνεται η δύναμή μου, τελεία, του λέει. Όταν εσύ είσαι αδύνατος, εγώ φαίνομαι δυνατός. Γι' αυτό, αδερφοί, να μην έχουμε φόβους. Γιατί και το θέλει και το ενεργεί στη ζωή μας είναι ο Χριστός, είναι ο Θεός. Μη μας πιάνει πανικός. Να πανικοβληθούμε. Ό,τι επιτρέπει ο Θεός στη ζωή μας είναι για το καλό μας και για το συμφέρον μας. Πάντα συνεργούσεις το αγαθόν ή στους αγαπούντας τον Θεό. Αγαπάς τον Θεό. Τότε πάρτε όλα με αγαθή συνείδηση, αδερφέ. Και αφήσου στα χέρια του Κυρίου και πες του, Κύριε, εδώ ο δούλος σου ακούει. Πες μου, τι κάνω λάθος, Κύριε. Τι κάνω στραβά μέχρι τώρα. Τι είναι αυτό το οποίο σε στεναχωρεί, Κύριε. Διόρθωσέ με, μίλησέ με, βοήθησέ με. Εσείς τι λέτε, δεν το κάνει ο Θεός. Το κάνει, αδερφέ. Ξέρετε κάτι, ξέρετε γιατί ερχόμαστε στην Εκκλησία περισσότερο. Όχι για να δώσουμε το παρόν, αυτό είναι λάθος. Είναι μεγάλο λάθος, αδερφοί. Ερχόμαστε στην Εκκλησία πρώτο να πληροφορήσουμε τις καρδιές μας στο Θεό. Να συμπροσευχηθούμε. Αδερφοί, να συνδοξάζουμε όλοι μαζί τον Θεό σαν σώμα Χριστού. Προσέξτε. Ιστάτη αυτό ο Θεός ευαρεστείτε όμως. Ερχόμαστε γιατί? Για να ακούσουμε, να πάρουμε πληροφορίες από τον ουρανό. Να πάρουμε οδηγίες από τον Θεό. Μα δεν μπορώ στο σπίτι να πάρω οδηγία. Ποιος θα αφήνει στο σπίτι, αδερφέ, να πάρεις οδηγία και να προσευχηθείς? Πες μου. Εύκολο είναι? Καθόλου εύκολο δεν είναι στο σπίτι. Αλλά ο Θεός, αδερφέ, μέσα στους χώρους αυτούς των εκκλησιών, των συνάξεων, ενεργεί και ιερουργεί για το Πνεύματος του Αγίου. Για το συμφέρον μας, για το καλό μας, αδερφέ. Γι' αυτό να το εννοήσει αυτό η καρδιά μας, γιατί έτσι πρέπει να γίνει. Και να μην υπερούμαστε ο εις υπέρ του ενός κατά του άλλου. Διότι τι σε διακρίνει από του άλλου? Κανένας. Καμιά φορά ο εαυτός μας, έτσι. Και πολλές φορές ο εαυτός μας. Και τι έχεις το οποίο δεν έλαβες? Σωτηρία λάβαμε. Αναγέννηση λάβαμε. Πνεύμα Άγιο λάβαμε οι περισσότεροι. Χαρίσματα λάβαμε πολύ. Θεραπείες λάβαμε αρκετοί. Δεν λάβαμε, λάβαμε, αδερφοί. Και εδώ λέει, εάν δεν και έλαβες, τι καυκάσεως μη λαβών. Υπάρχουν μερικοί οι οποίοι δεν έχουν λάβει και καυχώνται. Εγώ δεν έλαβα ακόμα τον Κύριο, αδερφέ, εγώ δεν πήρα ακόμα τον Κύριο τίποτα. Και παρασύρεται και άσχερα, και σιγά μήπως πήρα εγώ τίποτα τον Κύριο. Όσα πήρε εσύ, πήρα και εγώ. Να μην το πούμε αυτό, αδερφοί. Να ξέρετε, όποιος πλησιάζει τον Κύριο, δεν φεύγει κενός πίσω. Άμα διαβάσουν προσεκτικά το λόγο του Θεού, αδερφοί, όσοι πήγαν και τον βρήκαν, όσοι πήγαν και τον πλησιάσαν, όσοι πήγανε και αιτήσανε τον Κύριο και ταπεινωθήκανε στον Κύριο, όλοι λάβανε, όλοι πήρανε, όλοι θεραπευτήκανε, όλοι, αδερφοί. Πιστεύουμε στον ζωντανό Ιησού Χριστό, ο οποίος ακούει τις προσευχές μας και τώρα και σήμερα. Βλέπει τις καρδιές μας, ερευνάει τις καρδιές μας, αδερφοί μου. Μας στείλει πιο κοντά ο Κύριος, αδερφοί. Εμείς όμως απομακρυνόμαστε. Μπαίνουν άλλα πράγματα μέσα στη ζωή μας και μας απομακρύνουν. Σιγά σιγά και συστηματικά. Άλλες αγάπες μπαίνουν μέσα στην καρδιά μας. Άλλες αγάπες. Ενώ η πρώτη μας αγάπη θα πρέπει να είναι ο Ιησούς Χριστός. Να το πω έτσι πιο απλά. Ο πρώτος έρωτας και ο μεγαλύτερος έρωτας της ζωής μας πρέπει να είναι ο Ιησούς Χριστός, αδερφοί. Όχι η γυναίκα μου, όχι ο άντρας μου. Μετά αυτά. Μετά. Δεν μπορώ να λατρεύω τη γυναίκα μου ή εσύ τον άντρα σου, αδερφοί, ή εμείς οι γονείς, τα παιδιά μας, σαν θεούς. Να τα έχουμε πάνω από τον Κύριο.
Μη στάξει και μη βρέξει. Ό,τι θέλει το μανάρι μου, τα μανάρια μου. Ό,τι θες εσύ αγαπητή μου. Τέλος πάντων. Ό,τι θες εσύ γλυκέ μου. Αυτά να τα πούμε στον Ιησού Χριστό. Δεν μπορούμε. Αγαπημένα της ψυχής μου. Δεν μπορούμε, αδερφοί. Αφού πρώτος μας αγάπησε και το απέδειξε. Εμείς δεν μπορούμε να του πούμε Κύριε σε αγαπάμε, Κύριε σε ευχαριστούμε. Και ξέρετε, αν αγαπάμε τον Χριστό, φαίνεται, αδερφοί, από το περπάτημά μας. Ο αγαπών με, λέει ο Κύριος, είναι αυτός ο οποίος τα στεντολάς μου τηρεί και εντολές δικέ μου βαρύε. Δεν είναι. Άλλα είναι τα βάρη που εμείς βάζουμε στον νόμο μας και στην καμπούρα μας. Εμείς τα βάζουμε, αδερφοί. Δεν μας βάζει ο Κύριος βάρος. Βάρος. Δεν θέλω επιθέσει περισσότερο βάρος από ό,τι μπορέσει να κρατήσει κάποιος, λέει ο Κύριος. Αλλά και μετά από όλα αυτά θέλω να κάνει την έκβαση, λέει. Θα δοκιμαστείς για λίγο, θα καθαριστείς για λίγο, θα τακτοποιηθείς και εγώ θα κάνω την έκβαση. Ευχαριστούμε τον Κύριο, αδερφοί. Λέει, τώρα είστε και χορτασμένοι, τους λέει. Κοιτάξτε πώς τους μιλάει, αδερφοί. Ένας που είναι χορτάτος, αδερφοί, δεν θέλει να φάει. Φάει, αδερφέ μου, έφαγα, χόρτασα. Είστε και χορτασμένοι, τους λέει, αδερφοί. Το ξέρετε. Δεν ξέρω αν εμείς είμαστε χορτασμένοι. Εγώ πεινάω όμως, αδερφή. Έχω μεγάλη πείνα, σας λέω την αλήθεια. Θα πεις γιατί πεινάς, αδερφέ. Πεινάω για τις αλήθειες του Θεού, για τη δικαιοσύνη του Θεού, για το λόγο του Θεού, αδερφή. Πεινάμε. Εδώ λέει, είστε και χορτασμένοι. Τώρα επλουτίσατε, λέει. Τι σου επλούτο, με τι σου επλούτο πλουτίσανε. Με ουράνιο πλούτο ή με πήγιο πλούτο. Γιατί όταν ο άνθρωπος, αδερφοί, επαρθεί, φυσιωθεί, ξέρετε τι αισθάνεται και τι νομίζει για τον εαυτό του. Το χειρότερο παράδειγμα είναι στην εκκλησία της Λαοδικίας. Επλούτησα και δεν έχω ανάγκη κανενός εγώ τώρα. Εγώ επλούτησα, που σημαίνει χόρτασα. Έχω, τα έχω όλα. Μην το λες. Δεν είναι επιτρεπτό για μας να το πούμε εγώ επλούτησα, εγώ χόρτασα. Εδώ τους λέει είστε και χορτασμένοι. Δεν τους το λέμε καλή έννοια ότι χορτάσανε στα πνευματικά, ότι τα απολαμβάνουν. Δεν απολαμβάνανε, αδερφοί, το ξέρετε. Όταν είχαν έρηδες μεταξύ τους, διχόνιες, φιλονικίες, φιλοπρωτίες, τι χορτασμένοι ήταν. Χορτασμένοι τι, με ξυλοκέρατα. Ήταν χορτασμένοι από τη χαρά του Κυρίου, από την παρουσία του Κυρίου. Δεν το πιστεύω και τόσο, αδερφοί. Κοιτάξτε, αδερφοί, τι λέει στην Αποκάλυψη. Θέλω να το δούμε λίγο, γιατί είναι πολύ αναγκαίο να το διαβάσουμε και να το θυμηθούμε. Στη σελίδα 1089 λέει, «Εξεύρω τα έργα σου», στο τρίτο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως είναι. Δηλαδή ο Κύριος ξέρει τα έργα μας, τη ζωή μας, το περιπάτημά μας. Δεν χρειάζεται εμείς, αδερφοί, να το ομολογούμε το τι κάναμε ή τι κάνουμε. Ο Κύριος ξέρει ότι ούτε ψυχρός είσαι, ακόμα δεν ψυχράθηκες, δεν πάγωσες ακόμα, ούτε ζεστός, ώστε να μ' αγαπάς και να τρέχεις από πίσω μου συνέχεια. Ήρθε να είσαι ίσο ψυχρός ή ζεστός. Πάρε σωστή θέση, θα πάρω σωστή θέση. Μακάρι, λέει, να ήσουν ή ψυχρός ή ζεστός. Που αυτό σημαίνει, δεν είχε πάρει στερεά αναπόφαση ποιον δρόμο θα ακολουθήσει και για ποιον Κύριο θα ζήσει και θα υπηρετήσει. Και εκεί. Του λέει όμως σε τι κατάσταση βρίσκεται. Λέει, ούτως επειδή είσαι χλιαρός, ενδιάμεσα, χλιαρός, και ούτε ψυχρός ούτε ζεστός, μέλω να σε ξεμέσω εκ του στόματός μου. Που σημαίνει, επειδή δεν είσαι εκεί που σε θέλω, δεν σε βρίσκω εκεί που σε θέλω, θα σε αποβάλω δηλαδή. Εξεμέσω σημαίνει σαν να πίνεις, πας να πιεις νερό και είναι χλιαρό. Το χλιαρό ούτε για τσάι δεν κάνει, δεν μπορείς ούτε καφέ να πιεις. Ούτε να το πιεις. Μόλις πίνεις, πάρουμε ένα μπουκάλι, περισταθεί το νερό, είναι χλιαρό, αμέσως το... Δεν το φτύνουμε, το πετάμε, αδερφέ. Δεν πίνεται. Δεν πίνεται. Δηλαδή θέλω σε ξεμέσει. Που αυτό ξέρετε τι σημαίνει. Ότι η σωτηρία χάνεται, αδερφέ. Θα με απορρίψει ο Κύριος. Ο Θεός να μας φυλάξει όλους. Άμα δεν μας βρει, αδερφοί, εκεί που θέλει και όπως θέλει, θα έχουμε πρόβλημα. Είναι πάρα πολύ σοβαρά τα πράγματα.
οι σαρκικοί χριστιανοί και οι ανυπότακτοι χριστιανοί λένε νόμος, φοβέρες. Ας το λαό να κάνει ό,τι θέλει, ας το να πάει όπως θέλει. Το ίδιο λένε και για τα παιδιά τους. Ας το παιδί να πάει όπου θέλει, ας το παιδί να τα δοκιμάσει όλα. Ας το να τα δοκιμάσει όλα, αδερφέ. Πες στους αδερφούς να πάνε εδώ, να πάνε εκεί, να πάνε στα μπαράκια, να πάνε στις δισκοτέκ, να πάνε στα κλαμπ, να πάνε εκεί. Πες το, αδερφέ. Μπορεί ένας άνθρωπος ο Θεός να το πει αυτό, αδερφή, να προωθεί την αμαρτία και τον κόσμο? Δεν μπορεί να είναι άνθρωπος ο Θεός αυτός. Μπορεί να είναι άνθρωπος του διαβόλου, γιατί ο διάβολος κηρύττει Ευαγγέλιο τέτοιο. Ο Θεός δεν μας φυλάει, αδερφή μου. Κοιτάξτε τι του λέει. Λέει, διότι λέγεις ότι είμαι πλούσιος. Επενδύσεις στον εαυτό σου. Έχεις το κάθε στον εαυτό σου. Και πλούτησα και δεν έχω χρέα ουδενός. Δεν έχω ανάγκη άνθρωπος. Τώρα εγώ λέει, σιγά. Κοιτάξτε όμως τι του λέει, αδερφή. Όποιος σκέφτεται έτσι και νομίζει τα πράγματα ότι είναι έτσι. Και δεν εξέβεσαι ότι εσύ είσαι ο ταλέπορος. Εγώ δεν αισθάνομαι ότι είμαι ταλέπορος. Ταλέπορος. Ταλαιπωρημένος άνθρωπος. Άξιος διαλύπησης είσαι. Και ελεηνός. Ελεηνός. Κάποιος να σε βοηθάει και να σε λέει. Και πτωχός. Και τυφλός και γυμνός. Να είσαι φτωχός, να είσαι τυφλός, δεν υπάρχει τι χειρότερο. Δεν υπάρχει τι χειρότερο. Βέβαια το συμβουλεύει μετά τι να κάνει, να αγοράσει κολούριο, να ενδυθεί με το ένδυμα κτλ. Αδερφέ, μπορεί να φτάσει ένας χριστιανός σε τέτοια κατάσταση, να νομίζει ότι είναι ζωντανός, έχει ζωή μέσα του και να είναι νεκρός? Μπορεί να γίνει και αυτό, αδερφέ. Μπορεί να γίνει. Να έχω το κάφημα ότι ζω, αλλά είμαι νεκρός. Να έχω το κάφημα ότι ανήκω σε μια εκκλησία και να μην ανήκω στο Χριστό. Προσέξτε. Να έχω το κάφημα ότι ανήκω εγώ, είμαι εδώ, άμα είμαι εδώ, σίγουρα. Δεν είναι αυτό. Τα ονόματα δεν μας πάνε στον ουρανό. Οι επιγραφές και οι ταμπέλες, προσέξτε. Το Ευαγγέλιο θα μας πάει στον ουρανό. Ο Λόγος του Θεού θα μας πάει στον ουρανό. Η πηξίδα μας θα μας πάει με τα βεβαιότητα στον ουρανό, αδερφοί. Οδηγός είναι ο Χριστός. Δια του Πνεύματος του Αγίου. Όταν ακολουθούμε τον Χριστό με τα βεβαιότητα, θα πάμε στον ουρανό. Άμα ακολουθούμε τον εαυτό μας και την καρδιά μας, θα χάσουμε τον δρόμο μας για τον ουρανό. Ο Θεός θα μας φυλάει. Πόσες φορές το είπα απόψε, ο Θεός θα μας φυλάει. Τι να πω. Τι να πω, αδερφοί. Και τους λέει, αδερφοί, και ήθελε να βασιλεύατε. Όχι, τους λέει, τώρα επλουτίσατε, ευασιλεύσατε χωρίς εμάς. Που σημαίνει δεν θέλετε να μας βλέπετε πλέον. Ενώ σας βοηθήσαμε, σας κηρύξαμε, σας νοθετήσαμε, ευασιλεύσατε χωρίς εμάς. Ακούτε, αδερφοί? Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Να αγωνιστείς, να κοπιάσεις, να τους μεταδώσεις την αλήθεια. Όλες τις αλήθειες. Να μην τους κρύψεις τίποτα. Να τους δείξεις πώς λειτουργεί η Εκκλησία, πώς λειτουργεί το Πνεύμα το Άγιο, πώς ο Θεός δίνει τα χαρίσματα, όλα, όλα, όλα. Και να μην του δίνουν καμιά σημασία. Και ήρθε να βασιλεύατε, λέει. Μακάρι, λέει, να βασιλεύατε. Νομίζανε ότι βασιλεύσανε. Ότι τα λάβαν όλα, τα έχουν όλα. Δια να συμβασιλεύσουμε κι εμείς με εσάς. Βλέπετε. Γίνεται πολύ μικρός τώρα μπροστά τους και απέναντί τους, αδερφοί. Ταπεινώνεται. Και στο 9 συνεχίζει και λέει, διότι νομίζω ότι ο Θεός απέδειξε εμάς τους Αποστόλους τελευταίους, εσχάτους, ως καταδικασμένους εις θάνατον, διότι γίναμε θέατρον εις τον κόσμο και εις αγγέλους και εις ανθρώπους. Πολύ φοβερό, αδερφοί. Κι όμως υπάρχουν καρδιές που θέλουν τα μεγάλα, θέλουν τα άπιαστα, αυτά που δεν πιάνονται, αυτά που δεν φτάνονται, αδερφοί. Εγώ θέλω να γίνω Απόστολος. Ο άλλος λέει, εγώ είμαι Απόστολος, εγώ είμαι επιμένας, εγώ είμαι δάσκαλος, εγώ είμαι Ευαγγελιστής, και μπορεί να μην είναι τίποτα, αδερφοί. Το αποτέλεσμα το δείχνει, εάν ο Θεός έδωσε κάτι ή εργάστηκε ο Θεός μαζί μας κάτι. Το αποτέλεσμα δεν είναι τίποτα άλλο. Το καρπό από το δέντρο του φαίνεται. Συγγνώμη, το δέντρο από το καρπό του φαίνεται.
Βεβαίως. Δεν φαίνεται από τα λόγια, ούτε από τα φύλλα, ούτε από το ύψος, ούτε από την ομορφιά του. Ένα δέντρο από το καρπό του φαίνεται. Ο Κύριος το είπε, από το καρπό αυτό θέλετε να γνωρίσετε τι δέντρο είναι. Ένα δέντρο καλό δεν μπορεί να φέρει σαπρό καρπό, θα φέρει καλό καρπό. Και ο Κύριος είπε, σας εκάλεσα να φέρετε καρπό και ο καρπός σας να μένει. Αυτό το δέντρο που λέγεται Παύλος, Απόστολος Παύλος, έφερε πάρα πολύ καρπό, αδερφοί. Και ο καρπός του έχει μείνει μέχρι σήμερα, το ξέρετε. Θα μου πεις, ο Χριστός μας κρατάει. Βεβαίως, αυτός τότε, αδερφοί, χρησιμοποιήθηκε από τον Θεό και αφιέρωσε όλη τη ζωή του στο Θεό για να φτάσει το Ευαγγέλιο μέχρι και τα αυτιά μας σήμερα, το ξέρετε. Και οι άλλοι μαθητές του Κυρίου, οι οποίοι αγωνιστήκανε για το Ευαγγέλιο, αγωνιστήκανε για την αλήθεια του Λόγου του Θεού. Εγώ νομίζω ή κατάλαβα ότι ο Θεός απέδειξε εμάς τους Αποστόλους τελευταίους. Μας άφησε τελευταίους, λέει. Ναι, αλλά άμα πάρουμε την Εφεσίους επιστολή 4ο κεφάλαιο, από πού και σπου τελευταία, αδερφέ Παύλε? Δεν λέει ότι ο Κύριος έθεσε στην Εκκλησία και στην... Να το δούμε λίγο στην Α' Κορινθίους, το 10ο κεφάλαιο, να δει τι λέει, αδερφέ, για τους Αποστόλους. Όποιος θέλει να το δει. Λέει, σελίδα 1016. Εδάφιο 27. Και εσείς είστε σώμα Χριστού και μέλη κατά μέρος. Η Εκκλησία είναι αυτή. Και άλλους μεν έθεσε ο Θεός εν τη Εκκλησία, πρώτων Αποστόλους. Εσύ, αδερφέ Παύλε, τι λες? Ότι εμάς μας άφησε τελευταίος. Αφού λέει πρώτοι είστε. Οι πρώτοι θα γίνουν τελευταίοι και οι τελευταίοι θα γίνουν πρώτοι όμως. Έτσι λέει ο Κύριος. Ο Κύριος λέει, όποιος θέλει να είναι μεγαλύτερος μεταξύ σας, πρέπει να γίνει όσο υπερετών και να είναι ο τελευταίος, έσχατος. Δεν είναι εύκολο όμως. Κι όμως ο Θεός, αδερφοί, τους άφησε να κοκουχούνται, να ταλαιπωρούνται. Γι' αυτό λέει εδώ πέρα, διότι νομίζω ότι ο Θεός απέδειξε εμάς από όσους τελευταίους ως καταδικασμένους εις θάνατον. Διότι, γιατί, εγίναμε θέατρον εις τον κόσμο και εις αγγέλους. Ξέρετε τι σημαίνει θέατρο? Οι άνθρωποι πάνε στο θέατρο για να δούνε κάτι, ή να γελάσουν ή να κλάψουνε. Που σημαίνει ότι αυτό το οποίο κάνανε για τον Χριστό και το έργο του Θεού το κάνανε φανερό, αδερφοί, ενώπιον των ανθρώπων. Το βλέπαν. Δεν κάνανε κάτι εν το κρυπτό. Ούτε κηρύτανε σε γωνία κάτι, κάπου, σε κάποιες γωνίες ή σε κάποιες σκηνές. Το κάνανε φανερό, γι' αυτό λέει θέατρο στους ανθρώπους. Οι άνθρωποι τους θεατρίζαν, τους βλέπανε, τους παρατηρούσανε. Πολλές φορές βγαίνουμε στον δρόμο, αδερφοί, και άνθρωποι μας θεατρίζουν, το ξέρετε. Και προπάντως, όταν είσαι λίγο έτσι θερμός και τους πλησιάζεις και τους μιλάς για τον Κύριο, σε θεατρίζουν οι άνθρωποι. Κοίταξε τον, λέει. Τι λέει τώρα αυτός? Τον άνθρωπο δεν ντρέπεται καθόλου? Να ντραπούμε για τον Χριστό μας. Να ντραπούμε για την ελπίδα μας που έχουμε, την αιώνια, της αιωνίου ζωής, θα ντραπούμε? Οι Απόστολοι δεν ντρεπόνταν, αδερφοί. Πόσες φορές φυλακιστήκανε, δαρθήκανε, αδερφοί μου. Συνεχίζαν όμως. Δεν φοβηθήκανε. Δεν φοβηθήκαν, γιατί ξέραν ότι αυτός ο οποίος ήταν εντός τους ήταν δυνατότερος από αυτός που ήταν στον κόσμο. Αδερφοί, στην πρώτη γραμμή αυτοί ήτανε. Πηγαίναν αυτοί μπροστά. Αυτούς έβαζε μπροστά ο Κύριος και κατακτούσανε τα εδάφη και σπέρνανε το Λόγο του Θεού. Όχι, δεν ήτανε μόνο οι Απόστολοι, ήτανε και άλλοι. Ήτανε οι Ευαγγελιστές, ήταν οι Προφήτες, ήταν οι Ποιμένες, ήταν οι Διδάσκαλοι. Ο αδερφός ο Λούις έλεγε πάντα ότι ο Θεός έχει δώσει 5 διακονίες, λέει, είναι σαν τα 5 δάχτυλα, είναι το χέρι του Θεού το οποίο εργάζεται. Γιατί ένας άνθρωπος, άμα δεν έχει χέρια, δεν μπορεί να εργαστεί. Το ξέρετε. Και άμα ο Θεός δεν μας δώσει, αδερφοί, αυτά τα μέσα, τα δικά του, δεν μπορούμε να εργαστούμε. Το ξέρετε. Να μας δώσει καρδιά θέλουσα, να κάνει την καρδιά μας να θέλει, αδερφοί, να εργαστεί. Γιατί? Για ένα σκοπό. Τι? Για τη δόξα του Κυρίου. Για την αύξηση του σώματος του Χριστού. Εδώ λέει, μας άφησε στο τέλος καταδικασμένος εις θάνατο, διότι γίναμε θέατρο στον κόσμο και στους αγγέλους και στους ανθρώπους. Και οι άγγελοι παρατηρούνε,
Βεβαίως. Και οι άνθρωποι, ακόμα πιο πολύ, αδερφέ μου. Άγγελοι θέλουν να παρακύψουν, αδερφοί, στα πράγματα αυτά του Θεού, αλλά ο Θεός δεν τους το επιτρέπει. Άγγελοι, έτσι λέει ο Απόστολος Πέτρος. Αλλά ο Θεός ανέθεσε το έργο αυτό της διαλλαγής και της διακονίας αυτής, πού? Στην Εκκλησία Του. Εκλέγει, βγάζει ανθρώπους, αδερφοί. Κοιτάξτε στην Αντιόχεια, στην επιμέρους Εκκλησία, ήταν πολλοί προφήτες και διδάσκαλοι, λέει τα ονόματά τους. Παίρνει τον πρώτο που ονομάζει τον Βαρνάβα και παίρνει τον τελευταίο τον Σαύλο, το Πνεύμα το Άγιο. Δεν τους πήρε όλους να πει ότι όλοι εσείς θα πάτε να κηρύξετε το Ευαγγέλιο. Ξεχωρίσατε, μου λέει, τον Βαρνάβα και τον Σαύλο για το έργο τους οποίους σε κάλεσα. Κι όμως από την αρχή είχε προαναγγείλει ο Κύριος ότι θα πάει στα έθνη και θα φέρει το Ευαγγέλιο ο Απόστολος Παύλος. Μετά από 13-14 χρόνια όμως, αδερφοί, εξετελέστηκε ο λόγος στην Εκκλησία της Αντιοχίας. Και έπρεπε να πάει ο Βαρνάβα στην Αντιόχεια να δει τη χάρη του Θεού και να χαρεί και να πάει να βρει τον αδερφό τον Σαύλο στη Ταρσό και να τον φέρει στην Εκκλησία. Άμα δεν πήγαινε και τον έφερνε στην Εκκλησία, τι θα γινόταν έργο, αδερφοί, το ξέρετε? Γιατί το έργο του Θεού αρχίζει από τις εκκλησίες μέσα. Τα σπίτια είναι καλά για κοινωνίες, για φιλοξενίες, για φαγητά, όλα καλά. Αλλά το έργο του Θεού αρχίζει μέσα από τις εκκλησίες. Οι ευλογίες του Θεού αρχίζουν μέσα από τις εκκλησίες. Αλλά και η κρίση του Θεού αρχίζει μέσα από τον οίκο του πρώτα, αδερφέ, από την Εκκλησία Του. Κάνει ξεκαθαρισμούς και καθαρισμό ο Κύριος. Προσέξτε. Δεν θα αφήσει το σκύπτρο της ασέβειας μεταξύ των δικαίων. Το λέει σε ένα ψαλμό. Δηλαδή, εάν εγώ είμαι ασεβής, αδερφοί, κάποιος από εμάς είναι ασεβής, δεν σέβεται τον Θεό, ούτε αδερφούς, ούτε έργο, τίποτα, τίποτα. Αν τον πάρει ο Κύριος από το χεράκι, θα πει: Μανάρι μου, πάνε στον δρόμο σου και πάνε, κάνε τη ζωή σου. Εσύ δεν μου κάνεις. Δεν μου κάνεις. Βέβαια, αυτό το κάνει ο Κύριος. Αυτός καθαρίζει το αλόνητο, αυτός έχει το φτιάρι τη χειρή αυτού. Όχι εμείς, αδερφοί. Εμείς θέλουμε να είμαστε και να μας κάνει ο Κύριος σκεύη τιμίας χρήσεως για το έργο Του, για τη δόξα Του. Δεν μπορούμε εμείς να κάνουμε τέτοια πράγματα. Αυτά τα κάνει ο Κύριος. Αυτός εκλέγει, αυτός θέτει, αδερφοί, αλλά και αυτός κατεβάζει, προσέξτε. Ο Κύριος το κάνει αυτό. Δεν μπορεί να το κάνει άνθρωπος. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Και λέει, εμείς μωροί, λέει, δια των Χριστών, εμείς δηλαδή, μωρός σημαίνει πολύ κατώτερος, εσείς φρόνιμοι, τους λέει. Υπάρχουν οι πέντε φρόνιμες και οι πέντε μωρές παρθένες, έτσι. Αυτό το λέει μωροί, δηλαδή πώς μας αποκαλούν οι άνθρωποι, αδερφοί. Ενώ ο Θεός από τη μια πλευρά εργάζεται, κάνει έργο, από την άλλη πλευρά άνθρωποι εξουθενούνε, να το πω, τους εργάτες, αδερφοί αυτοί που εργάζονται και κοπιάζουν, άνθρωποι και οι έξω τους εξουθενούν, αλλά τους εξουθενούν και μέσα από την Εκκλησία. Γιατί αυτά που λέει τώρα απευθύνεται σε αδερφούς, αδερφοί, προσέξτε. Όχι στους έξω, στους μέσα. Και τους λέει, εμείς μωρίδια των Χριστών, εσείς φρόνιμοι εν Χριστώ, λέει. Δηλαδή τι, μειώνει τον εαυτό του και υψώνει τους αδερφούς, οι οποίοι του κάναν τη ζωή μαρτύριο. Πολύ ωραίο πνεύμα έχει από τον Παύλο, αδερφοί. Εμείς ασθενείς, εσείς δε ισχυροί. Αφού είσαι Απόστολος, αδερφέ. Εσύ δεν πρέπει να είσαι δυνατός? Ναι, πολύ δυνατός ήταν, αδερφοί, κατά σάρκα και κατά κόσμο. Με φόβο και με ασθένεια πήγε στην Κόρινθο, αδερφοί, και ήθελαν να τον σκοτώσουν κιόλας. Άμα δεν τον έδειχνε ο Κύριος ένα ενδύμιο, θα την κοπανούσε, θα έφευγε. Του λέει, Παύλε, έχει θάρρος, του λέει, μη φύγεις. Μείνε στην πόλη αυτήν, έχω λαό εδώ. Βέβαια, ανθρωπίνως δεν γίνεται τίποτα. Έχω λαό εδώ πέρα στην πόλη αυτή. Μείνε, του λέει. Και έμεινε 1,5 χρόνο. Δόξα στον Κύριο. Και ο Θεός έκανε έργο. Εμείς ασθενείς, εσείς δε ισχυροί. Σεις ένδοξοι, εμείς δε άτιμοι, λέει. Ακούτε, αδερφοί? Καλά είναι, αδερφοί, μέσα στην καρδιά μας να μην εξουθενούμε κανέναν. Να ξέρετε ότι στο στόχαστρο του διαβόλου είναι αυτοί οι οποίοι κηρύττουν την αλήθεια, το Ευαγγέλιο του Χριστού. Αυτοί που διδάσκουν το λαό του Θεού. Κοιτάξτε, ακόμα στην αρχή ο διάβολος, τον Ιάκωβο τον έφαγε ο Ηρώδης, τον αποκεφάλισε. Απόστολος Ιάκωβος, ο αδερφός του Ιωάννη ήταν αυτός, ήθελε και τον Πέτρο να αποκεφαλίσει. Δεν το άφησε αυτό όμως ο Θεός, αδερφοί.
Γιατί όμως, αδερφοί, τα βάζει με αυτούς τους ανθρώπους? Αδερφοί, για να κλείσει το στόμα, για να μην ακουστεί η αλήθεια. Έτσι. Θα μου πεις, μα δεν είναι τόσοι, δεν μπορούν κάποιοι άλλοι να κηρύξουν την αλήθεια? Εξαρτάται. Ξέρετε, λέει ο Απόστολος Παύλος στους Γαλάτας και στους Κορινθίους. Θα το δούμε συνέχεια. Επειδή σας είπα την αλήθεια, έγινα εχθρός σας, τους λέει. Θες πολλούς εχθρούς να έχεις, αδερφέ? Πες την αλήθεια. Ζήσε με στην αλήθεια. Μην κάνεις βήματα πίσω, πάντα μπροστά. Και πες την αλήθεια. Έτσι όπως έχουν τα πράγματα. Πες τα. Με οδηγία Θεού όμως, αδερφέ. Γιατί άμα ξέρεις ότι έχεις τον Κύριο στη ζωή σου, δεν φοβάσαι. Άμα πας με δικιά σου πρωτοβουλία, έσπασε στα μούτρα σου. Αλλά άμα ξέρεις ότι ο Κύριος είναι μαζί σου, δεν φοβάσαι. Εάν ήθελα να αρέσω, λέει ο Απόστολος Παύλος στους Γαλάτας, εάν εγώ ήθελα να αρέσω στους ανθρώπους, δεν θα μου λέει δούλος Θεού. Θα ήμουν. Έτσι, αυτό τους λέει. Με τίποτα. Και ξέρετε, αυτοί που θέλουν να αρέσουν στους ανθρώπους, αδερφοί, δεν αρέσουν στο Θεό καθόλου. Αυτοί που γαργαλάνε τα σακοά των πιστών και των αδερφών, δεν αρέσουν στο Θεό καθόλου. Μα καθόλου. Πού το ξέρεις, αδερφέ? Λίγο πείρα έχουμε, αδερφοί. Λίγο πείρα. Δεν έχω κάφημα στα χρόνια, λίγο πείρα έχουμε πάνω σε αυτό. Να γαργαλίσουμε τα θεία των αδερφών, τα σακοά αυτών, να μας έχουν στα όπα-όπα. Να μας έχουν στο μπράβο και το χτύπημα στην πλάτη. Εντάξει. Ωραία. Άμα ζητάμε δόξα παρανθρώπης, θα χάσουμε τη δόξα την οποία ο Θεός ετοιμάζει για μας. Θα τη χάσουμε. Και ξέρετε, ο Θεός, αδερφοί, ετοιμάζει δόξα για το λαό του. Το ξέρετε? Ευλογίες μεγάλες. Μάλιστα. Εσείς τι λέτε? Τόσα έπαθε αυτός ο άνθρωπος, υπέφερε στεναχώριες μεγάλες. Αδερφοί, δεν έκανε πίσω όμως με τίποτα. Δεν υποχωρούσε. Ήταν ανυποχώρητος και ασυμβίβαστος όσον αφορούσε την αλήθεια. Τι ξεροκέφαλο θα τον είπαν, τι χοντροκέφαλο θα τον είπανε, τι φανατικό θα τον είπαν, τι νομικό. Εσείς τι λέτε, δεν τα ακούγε αυτά? Και σε μεγάλο βαθμό, μάλιστα, αδερφοί. Δεν έκανε υποχωρήσεις και παραχωρήσεις όμως, για να μείνει η αλήθεια, λέει, σε εσάς. Δεν κάναμε σπιθαμή, λέει, προς τα πίσω. Μάλιστα, αδερφοί. Ευχαριστούμε τον Θεό. Λέει, έως της παρούσης ώρας, κοιτάξτε πόσο καλά περνούσε. Έως τώρα, λέει, της παρούσης ώρας, και πεινούμεν. Δηλαδή δεν έχεις να φας, αδερφέ. Μα γιατί το επιτρέπει αυτό ο Θεός? Όλοι έχουν και περισσεύονται, εσύ και πεινούμε, λέει, αδερφοί. Μα είναι δυνατόν? Και σήμερα βγαίνουν οι μοντέρνοι κύριες και λένε, άμα δεν έχεις βίλα, δεν έχεις Rolls Royce, Cadillac, δεν έχεις πλούτο, δεν έχεις ευλογίες Θεού. Αφού λέει, πεινούμε, λέει. Ο Απόστολος Παύλος δεν ήταν άνθρωπος του Θεού? Με αρρωστημένο σώμα και με πείνα. Και διψώμε, λέει, δεν έχουμε και να πιούμε πολλές φορές. Τι μας λέει τώρα, αδερφοί? Και γυμνητεύουμεν. Εδώ είναι το χειρότερο. Να βλέπεις τον αδερφό, αδερφή, επί εβδομάδες και μήνες να φοράει το ίδιο. Και τη νύχτα μπορεί να το πλένει και το πρωί μέχρι να ξεραθεί να το ξαναφορέσει το ίδιο. Γυμνητό με σημαίνει δεν έχω να φορέσω. Εμείς έχουμε να φορέσουμε, αδερφή. Και πετάμε. Και ξαναπετάμε. Και ξανααγοράζουμε. Μα δεν είχε τι να ντύσει ο άνθρωπος, να ντυθεί. Το λέει, αδερφή. Και ραπιζόμεθα. Σφαλιάρες. Μάλιστα. Εάν μας ραπίσουν, αδερφοί, τι θα κάνουμε? Για να σκεφτούμε λίγο. Εξαιτίας του Χριστού. Να έρθει κάποιος να σου δώσει μια φάπα ή να σε φτύσει κατάμουτρα ή να σορμήσει επάνω. Τι κάνουμε, αδερφοί? Εδώ είναι τώρα. Ραπιζόμεθα, λέει, αδερφοί. Το ράπισμα είναι σφαλιάρα. Ξύλο δηλαδή. Και περιπλανόμεθα. Δεν ξέρουμε πού να πάμε. Περιπλανόμεθα, ξέρετε γιατί? Μπορεί να μην τους δεχόνα γιόλοι στα σπίτια. Πού να τον βάλω αυτόν τον αιρετικό στο σπίτι? Πού? Περιπλανόμεθα. Η περιπλάνηση. Μάλιστα. Αδερφοί μου, και λέει, και κοπιόμεν
Κοπιάζουμε, λέει, εργαζόμενοι με τα ίδια μας χέρια. Δουλεύουμε, λέει, με τα ίδια μας χέρια. Και δυστυχώς υπάρχουν άνθρωποι, αδερφοί, μόλις πάρουν κάτι, ένα αξίωμα, δεν ξέρω, λένε δουλέψτε εσείς για μένα. Εγώ θα κάθομαι και σας κηρύττω, θα σας διδάσκω. Δεν το έκανε αυτό ο Απόστολος Παύλος, αδερφοί. Αν και έχει το δικαίωμα να ζήσει από το Ευαγγέλιο, γιατί το λέει αυτό παρακάτω, κοπιάζουμε, λέει, με τα ίδια μας τα χέρια. Στην Κόρυθο που ήταν αδερφή, γνώρισε τον Ακύλα και την Πρίσκυλα, οι οποίοι ήταν ομότεχνοι και αυτοί σκηνοποιοί. Ο Απόστολος Παύλος είχε και τέχνη, έκανε σκηνές, έραβε. Έραβε σκηνές, έκοβε σκηνές, φτιάχνανε σκηνές. Δύσκολη δουλειά όμως, αδερφοί. Ξέρετε, το ράψιμο με τη βελόνα, αυτό στα κοράφα το λέγαμε εμείς, που ράβαν τα τσουβάλα και οι σκηνές είναι σκληρό το πανί. Είναι ειδικό, πιο χοντρό. Δύσκολη δουλειά. Τα χέρια πληγώνονται. Άμα δεν βάλεις κάτι προστατευτικό εδώ πέρα, ματώνουν τα χέρια από τη βελόνα και από το πίσω μέρος. Δηλαδή, δούλευε με τα ίδια του τα χέρια, αδερφέ. Δεν ήθελε να επιβαρύνει κανέναν για να μην γίνει μόμος στην διδασκαλία και στο Ευαγγέλιο. Να λένε να εμείς τον ταΐζουμε, να εμείς τον ποτίζουμε. Και καλά είναι οι άνθρωποι του Θεού να είναι πρότυπο, αδερφοί, σε αυτά. Έτσι δεν είναι? Δόξα στο Θεό. Άλλο άμα κάποιος δεν μπορεί, είναι άρρωστος. Υπάρχουν και εξαιρέσεις, έτσι. Παράδειγμα, όταν πάμε στην Ινδία, δεν έχουν δουλειές εκεί τα αδέρφια. Και πεινάνε επειδή δεν υπάρχουν δουλειές. Υπάρχουν τα ρίζα, πάνε γυναίκες περισσότερο στα ρίζα, όλη μέρα στα νερά, αδερφοί. Και μόλις τελειώνει το βραδάκι πέρα, ο Τσιφλικάς εκεί πέρα τους περιμένει και τους δίνει απ' ένα χαρτονόμισμα εκεί πέρα για το κόπο όλης της ημέρας. Δεν έχει δουλειές. Άμα δεν έχει δουλειά, τι θα κάνεις? Και άμα είσαι άρρωστος, πάλι δεν μπορείς. Αλλά εάν μπορώ όμως, εάν έχω ικανότητα να δουλέψω, να δουλέψω καλύτερα. Τώρα μιλάει για τον εαυτό του περισσότερο. Λέει, και κοπιόμενοι εργαζόμενοι με τα σιδεία ημών χείρας. Λιδωρούμενοι, λέει. Ευλογούμενοι. Δεν λιδωρούμε κι εμείς. Και ο Κύριος μας, αδερφή, το φρόνημα του Κύριου, ξέρετε ποιο ήτανε? Τον ελιδωρούσαν, δεν είναι αντιλιδωροί. Εμείς άμα ακούσουμε κάτι για τον εαυτό μας, ανεβαίνει το αίμα στο κεφάλι. Για μένα το είπε, θα τον φτιάξω εγώ. Έχω και δικηγόρο, ε. Σιγά, αδερφέ μου. Λιδωρούμενοι, λέει. Τους κοροϊδεύαν, καταφρονούσαν. Όταν μας λιδωρούσαν, λέει, ευλογούσαμε εμείς, λέει. Ο Κύριος να σε ευλογήσει. Πρέπει να βγει από την καρδιά μας αυτό, αδερφή. Κάποτε βρισκόμουν σε ένα αυτοκίνητο στην Ελλάδα. Δεν θυμάμαι, 3-4 είμαστε μέσα. Μας πήρε κάποιος στην προτεραιότητα. Ήτανε λίγο στο τσακ. Ο αδερφός, ένας αδερφός, σηκώνει το χέρι και φωνάζει: «Ο Κύριος να σε ευλογήσει!» Εγώ κουφάθηκα. Φοβήθηκα, να σας πω. Και κουφάθηκα και φοβήθηκα. Τον κοιτάζω. Λέω: «Αδερφέ μου, τι ήταν αυτό?» «Τι ήταν?» μου λέει, «αδερφέ, είπα ο Κύριος να τον ευλογήσει.» Εγώ κάτι άλλο αισθάνθηκα, του λέω: «Αδερφέ, μήπως τον καταράστηκες?» Γιατί λέω, ήταν πολύ ζωηρό και πολύ απότομο. Όχι έτσι όμως. Όχι έτσι. Αυτό δεν, εγώ δεν αισθάνθηκα ευλογία εκεί πέρα. Ούτε ο άλλος, μάλλον. Κάτι άλλο ήτανε. «Ο Κύριος να σε ευλογήσει.» Όχι, αδερφέ. Όχι. Το θυμήθηκα αυτό και λέει: «Λιδωρούμενοι, ευλογούμενοι. Διωκόμενοι, τα βάζουμε μαζί τους, υποφέρομεν.» Άμα μας διώγουν, έχουμε διωγμό, υποφέρουμε. Τι να κάνουμε, υπομένουμε. «Βλασφημούμενοι, όταν μας βλασφημάνε, παρακαλούμεν.» Παρακαλούμε τον Θεό πρώτα, έτσι, για αυτούς τους ανθρώπους που μας βλασφημούνε. Αλλά και αυτούς παρακαλούμε. «Σε παρακαλώ, γιατί βλαστημάς? Γιατί βλαστημάς τον Θεό? Γιατί βλαστημάς?» Παρακαλούμε, λέει. «Ως περικαθάρματα του κόσμου γίναμε.» Ξέρετε τι είναι το περικάθαρμα, αδερφέ? Το κάθαρμα μυρίζει, ε. Περικαθάρματα. Δηλαδή κάτι το τελευταίο, το οποίο είναι για πέταμα. «Ως περικαθάρμα του κόσμου γίναμε», λέει. Δηλαδή, όπου και να πάμε, οι άνθρωποι μας αποστρέφονται. Δεν μας δίνουν καμιά σημασία.
Κι όμως έτσι είναι, αδερφέ. Το ξέρετε. Ενώ αυτοί χάνουν που δεν ακούνε το λόγο του Θεού, τις αλήθειες του Ευαγγελίου, αδερφοί, για να σωθούνε. Σκύβαλον πάντων έως τη σήμερον. Σκύβαλο, σκουπίδι λέει. Όλοι μας θεωρούν σκουπίδια μέχρι σήμερα. Τι λόγια είναι αυτά? Καλά είναι, αδερφοί, ο άνθρωπος να μην ζητάει πολλά από το Θεό. Άμα ο Θεός θέλει να του δώσει κάτι, να το κάνει σαν τον Μωυσή, όπως είπε ο Μωυσής: Κύριε, δεν μπορώ εγώ να πάω στην Αίγυπτο. Πρώτον, είμαι 80 χρονών τώρα. Δεύτερον, δεν έχω δυνάμεις. Τρίτον, δεν ξέρω να μιλάω. Ο Κύριος έκανε δύο θαύματα για να τον πείσει, αλλά δεν τον έπεισε. Του λέει: Άμα δεν έρθει η παρουσία σου μαζί μου, εγώ δεν πάω, του λέει. Δεν γίνεται. Και αυτό είναι η αλήθεια, είναι, αδερφοί, ότι χωρίς τον Κύριο δεν μπορεί να κάνουμε τίποτα. Χωρίς τη βοήθεια του Θεού δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Ναι, αλλά εγώ έχω ικανότητα. Και ο Μωυσής στα 40 του είχε ικανότητες. Και να σκοτώνει και να θανατώνει και να θάβει. Είχε ικανότητες καλές. Τέτοιες ικανότητες δεν τις θέλει ο Θεός, αδερφοί. Το ξέρετε. Αυτός δίνει την ικανότητα, γιατί το παραδέχεται ο Απόστολος Παύλος και λέει: Η ικανότητα αυτή δεν είναι εξημών, αλλά εκ του Θεού. Μακάρι να μας κάνει ικανούς ο Κύριος όλους, αδερφοί. Πρώτα να σηκώνουμε το σταυρό μας καθημερινώς και να τον ακολουθούμε. Μακάρι. Και να τον αγαπάμε περισσότερο απ' όλα. Από εκεί και πέρα μετά, αδερφοί, πώς θα εργαστεί ο Κύριος με τον καθένα, θα φανεί μες στην πορεία. Θα πρέπει να έχουμε υπομονή να τον περιμένουμε τον Κύριο. Σκύβαλον πάντων έως τη σήμερον. Σκουπίδια. Στο 14 λέει: Δεν γράφω ταύτα προς εντροπή σας. Δεν τα γράφω, λέει, για να ντροπιαστείτε εσείς. Δεν θέλω να σας ντροπιάσω, τους λέει, ούτε να παρεξηγηθείτε. Ως τέκνα μου αγαπητά νουθετώ. Βλέπετε. Επειδή σας αγαπώ, είστε αγαπητά μου παιδιά και σας νουθετώ, λέει. Σας συμβουλεύω. Διότι εάν έχετε μύριους παιδαγωγούς εν Χριστώ. Μια μυριάδα είναι 10.000. Δηλαδή έχετε πάρα πολλούς παιδαγωγούς εν Χριστώ Ιησού. Εν Χριστώ Ιησού. Πάρα πολλούς παιδαγωγούς. Παιδαγωγός τι σημαίνει? Παιδαγώγηση. Κάποιος ο οποίος σε βοηθάει να μάθεις πράγματα, να αναπτυχθείς, να βοηθηθείς κτλ. Κτλ. Σε διαπαιδαγωγή δηλαδή. Έχετε, λέει, αν και έχετε πολλούς, λέει, παιδαγωγούς, περνάγαν πολλοί από τις εκκλησίες. Ωραία. Αυτή είναι παιδαγωγή όμως, αδερφοί. Το ξέρετε. Φέρνουν ωραία μηνύματα, μιλάνε τα ωραία χαρίσματα. Ωραία. Παιδαγωγία είναι αυτή. Μαθαίνουμε. Αυξανόμαστε. Όλα καλά, τους λέει. Αλλά συνεχίζει και τους λέει: Διότι αν έχετε μύριους παιδαγωγούς εν Χριστώ, δεν τους λέει έναν ή μερικούς, μύριους. Δεν έχετε όμως πολλούς πατέρες, τους λέει. Δεν έχετε πολλούς πατέρες. Επειδή εγώ σας εγέννησα εν Χριστώ Ιησού δια του Ευαγγελίου. Να τα μας. Σιγά σιγά τους τα λέει, αλλά με ωραίο τρόπο όμως. Μπορεί να έχετε πολλούς παιδαγωγούς, λέει. Έχετε πολλούς μέσα στην καρδιά σας, πολλά μέσα στην καρδιά σας, αλλά πολλούς πατέρες δεν έχετε, λέει. Γιατί, λέει, εγώ, λέει, σας εγέννησα εν Χριστώ Ιησού, δηλαδή σας εκήρυξα εγώ πρώτος στο Ευαγγέλιο, σας εδίδαξα εγώ πρώτος στο Ευαγγέλιο. Αυτό θέλει να τους πει, αδερφοί. Δια του εν Χριστώ Ιησού, δια του Ευαγγελίου, βλέπετε. Ότι ο άνθρωπος δια του Ευαγγελίου σώζεται και αναγεννιέται. Αλλά πρέπει να τα ακούσει. Γι' αυτό λέει και στην προς Ρωμαίους επιστολή ότι η πίστη έρχεται εκ της ακοής του Λόγου του Θεού. Το δε κήρυγμά μας είναι από το Ευαγγέλιο του Χριστού. Πώς θέλω σε κηρύξει αν δεν αποσταλώσει? Εκεί μιλάει πάλι για το έργο αυτό, αδερφοί. Πώς θα κηρύξουν άμα δεν αποσταλώσει? Τι θα πούνε άμα δεν τους στείλει ο Κύριος? Είναι σαν να τους λέει ότι δεν μου δίνετε τη τιμή του πατέρα. Γι' αυτό τους το γράφει. Δεν δίνανε την τιμή που του έπρεπε, αδερφοί. Αντί να ευχαριστούν τον Θεό για τον άνθρωπο αυτόν, τον καταφρονούσανε, τον καταλαλούσανε. Αδερφοί,
το βάζανε μέσα στην καρδιά του στην ίδια θέση με όλους τους άλλους, ενώ θα έπρεπε, ενώ ο λόγος του Θεού λέει στην Τιμωθέου την επιστολή, όσοι κοπιάζουν σε λόγο και διδασκαλία, αδερφοί, είναι άξιοι διπλής τιμής. Ούτε μια τιμή δεν του δίναν, όχι διπλή τιμή του δίναν του Παύλου, αδερφοί. Τον καταφρονούσαν τόσο πολύ. Άμα δούμε και παρακάτω τι γράφανε, αδερφοί, ό, τα κηρύγματα του, οι επιστολές του δυνατές, πολύ καλά γράφει, αλλά τα κηρύγματά του είναι ασθενής, δεν λέει. Πού να ακούσεις Απολλό, πού να ακούσεις τον έναν, πού να ακούσεις τον άλλον, ενώ λέει, εγώ λέει σας εγέννησα δια του Ευαγγελίου, στο Ιησού Χριστό δια του Ευαγγελίου. Και όχι μόνο τους γέννησε και τους έστρεφε αρκετό καιρό, αδερφοί. Με λογικό και άδολο γάλα, με στερεά τροφή, βεβαίως. Αλλά καταφρόνηση στο φουλ. Καταφρόνηση, αδερφοί. Και όλα αυτά είναι γραμμένα, αδερφοί, για μας. Σας παρακαλώ λοιπόν, γίνεστε μιμητέ μου, λέει. Δηλαδή, τους παρακαλάει για να τον μιμηθούνε. Εύκολο είναι. Εάν η καρδιά, αδερφοί, του ανθρώπου τον εξαπατήσει και βάλει τα ανθρώπινα μέσα στην καρδιά του, δύσκολα να τα απορρίψει πάλι και να επιστρέψει στα πνευματικά. Πάρα πολύ δύσκολο. Πάρα πολύ δύσκολο. Για τούτο λέει, σας έπεψα το Τιμόθεο όσες είναι τέκνον μου αγαπητό. Όχι μόνο τέκνον αγαπητό, και ομόψυχός του ήταν, αδερφοί. Και πιστό εν Κυρίου, ώστις θέλει σας ενθυμίσει τα σωδούς μου, τα σεν Χριστώ. Δηλαδή θα σας θυμίσει πώς έζησα, πώς περιπάτησα, πώς δίδαξα μέσα στο έργο του Θεού, θα σας τα υπενθυμίσει ο Τιμόθεος. Δηλαδή είναι καλά να μιμούμαστε ανθρώπους του Θεού που ζουν κατά το κανόνα τούτο. Βέβαια στα πρώτα βήματα μιμούμαστε ανθρώπους, έτσι. Θέλουμε να τους μιμηθούμε και θέλουμε να γίνουμε σαν αυτούς. Έτσι είναι ο άνθρωπος. Είναι μιμητικό, μιμείτε. Συμιμητέ μου γίνεσαι, λέει, καθώς και εγώ του Χριστού. Εγώ λέει, το Χριστό μιμούμε. Αλλά άμα εσείς δεν έχετε την ώραση να δείτε το Χριστό, τουλάχιστον να δείτε τα στίγματα του Χριστού, τη ζωή του Χριστού επάνω μου. Αυτό θέλει να τους πει, αδερφέ. Ο Τιμόθεος δεν θα σας τα υπενθυμίσει, καθώς διδάσκω, λέει, πανταχού εν πάση εκκλησία. Σε όλες τις εκκλησίες αυτά λέει δάσκω, δεν δάσκω άλλα πράγματα. Τινές όμως λέει φυσιώθησαν. Μερικοί λέει υπερηφανευτήκανε, φουσκώσανε. Πώς είναι δυνατόν? Ως εάν εγώ δεν έμελω να έρθω προς εσάς. Πού να έρθει αυτός τώρα, ξέγραψέ τον. Δεν ξαναπατάει αυτός εδώ πέρα. Δεν ξαναπατάει. Άμα το στείλει ο Θεός θα έρθει όμως. Πώς θα έρθει? Και λέει, πλην θέλω έρθει ταχαίως προς εσάς, εάν ο Κύριος θελήσει, και θέλω γνωρίσει όχι το λόγο των πεφυσιωμένων, γιατί οι περήφανοι αδερφοί αισθάνονται πολύ δυνατοί, τα λένε πολύ, δεν θέλω να πω χήμα και στα ράτα, τα λένε βροντερά, τα λένε δυνατά, τα λένε επιβλητικά, τα λένε έτσι, τα λένε αλλιώς, αδερφοί. Για να φανούνε, να πάρουν δόξα. Δεν είναι έτσι όμως, αδερφοί. Και λέει, εάν ο Κύριος θελήσει και θέλω γνωρίσει όχι το λόγο των πεφυσιωμένων, αλλά τη δύναμη. Τη δύναμη γιατί? Γιατί όμως τη δύναμη? Διότι η Βασιλεία του Θεού δεν είναι λόγο, αλλά εν δυνάμει. Ακούτε, αδερφοί? Δεν είναι μόνο λόγια, αλλά είναι εν δυνάμει. Δηλαδή ενεργεί ο Θεός μέσα στον άνθρωπο, δια του λόγου του Θεού, αδερφοί. Φέρνει αποτελέσματα λόγος του Θεού στον άνθρωπο, στη ζωή του ανθρώπου. Εν δυνάμει, διότι η Βασιλεία του Θεού δεν είναι λόγο αλλά εν δυνάμει, τι θέλετε? Έχει ερωτηματικό. Με ράβδο να έρθω προς εσάς, με φαστού να έρθω προς εσάς, ή με αγάπη και με πνεύμα πραότητος? Εγώ θα προτιμούσα το δεύτερο. Όχι με ράβδο. Δεν εννοούσε, αδερφοί, θα πάρει ξύλο και θα τους χτυπήσει. Με ράβδο εννοεί να έρθω και να σας ελέξω, να σας... Να φέρω τις καρδιές σας στην επιφάνεια για να τα ακούσουν όλοι, για να πονέσετε, να σας ελέγξω ενώπιον πάντων. Αυτό εννοεί ράβδο, αδερφοί. Είμαι αγάπη και με πνεύμα πραότητος. Το καλύτερο ήταν με αγάπη και με πνεύμα πραότητος, αδερφοί.
Ξέρετε τι διαπιστώνω, αδερφοί, από όλα αυτά? Ότι τον είχαν φέρει σε δύσκολη θέση με αυτά που λέγανε, με τις ενέργειες που κάνανε. Δυστυχώς, αδερφοί. Δεν μας συμφέρει όμως, αδερφοί, να φέρνουμε προϊστώτες αδερφούς σε δύσκολη θέση. Έτσι λέει στην προς Εβραίους επιστολή. Δεν μας συμφέρει. Δεν είναι το συμφέρον κανενός αυτό. Γιατί αυτή μεριμνά για τις ψυχές μας και αυτή θα αποδώσουν λόγο στον Κύριο για μας μια μέρα. Να το ξέρετε, δεν μας συμφέρει. Μας συμφέρει να συμπερπατήσουμε, να συνεργαστούμε, αδερφοί, και να ενωθούμε ακόμα περισσότερο για να ευωδοθεί το έργο του Θεού και να λάβουμε όλες τις υποσχέσεις του Θεού που έχει υποσχεθεί και όλες τις ευλογίες του Θεού. Ο Κύριος να μας ευλογήσει. Αμήν.